Εδώ υπάρχουν δύο σοβαρά ερωτήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχει και σε εμάς δεν υπάρχει. Το δεύτερο ερώτημα είναι να σκεφτούμε ανάποδα και να πούμε γιατί στη χειρία καταφέρανε να το κλείσουν και εμείς ακόμα το παλεύουμε. Επιτρέψτε μου να πω δύο σκέψεις πάνω. Στο πρώτο ερώτημα πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από το 2000 είναι γνωστό ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 εναλλακτικές θέσεις για καινούργιες θέσεις διαχείρισης απορριμμάτων εκτός από τη φυλή. Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 16 χρόνια και καμία κυβέρνηση, το τονίζω αυτό, καμία, δεν είχε το θάρρος να προχωρήσει να ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών. Δεν ήθελε να αλλάξει το κόστος. Ή, για να το πούμε με έναν άλλο τρόπο, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα εκτιμούν ότι το πολιτικό κόστος από το να μένει η φυλή ανοιχτή είναι μικρότερο από το να πάνε τα σκουπίδια κάπου αλλού. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Τεχνητές λύσεις υπάρχουν. Εναλλακτικές θέσεις υπάρχουν και μάλιστα κάποιες είναι εξαιρετικά καλύτερες από τη σημερινή κατάσταση. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα πολιτική βούληση και επιπλέον υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη για τα σκουπίδια. Ποια είναι η λανθασμένη αντίληψη? Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις πορεύονται ανεξαρτήτως καπέλων και κομμάτων με την αντίληψη ότι το θέμα των σκουπιδιών είναι ένα τεχνικό θέμα για το οποίο δεν χρειαζόμαστε δημόσια έργα και λεφτά. Αυτή είναι μια λάθος αντίληψη. Το θέμα των σκουπιδιών είναι πριν από όλα ένα κοινωνικό θέμα το οποίο έχει τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η υποτίμηση του κοινωνικού χαρακτήρα του θέματος έχει οδηγήσει σε μια συστηματική σειρά αποτυχιών τουλάχιστον εδώ και 16 χρόνια όλες τις μέχρι σήμερα ανακατεμένες κυβερνήσεις. Και αν θέλετε να πω μια κουβέντα από την εμπειρία μου, ποια είναι η κατάσταση στην Αττική τα τελευταία 16 χρόνια, θα σας την πω πάρα πολύ απλά. Μέχρι πριν από 3 χρόνια ή 2, είχαμε κυβερνήσεις που ετοιμάζαν έργα χωρίς κανένα σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό σχεδιασμό. Αγνοώντας την κοινωνική διάσταση, και γι' αυτό από όλα αυτά τα έργα που είναι τουλάχιστον καμιά δεκαετία που έχουν ετοιμαστεί από το 2000 και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε ένα που να λειτουργεί. Είχαμε λοιπόν προετοιμασία έργων χωρίς σοβαρά σχέδια. Σήμερα, τα τελευταία 2 χρόνια, και δεν έχω κανένα λόγο να μας ασφαλώ για να ξαναπέω, έχουμε πάρα πολλά σχέδια χωρίς έργα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μου είναι αδύνατο να ακούω ότι το ότι δεν έχει τοπικό σχέδιο Δήμος Φυλής είναι μέρος του προβλήματος. Γιατί εγώ θα το αντιστρέψω το ερώτημα. Όταν όλοι οι άλλοι δίνουν κάποια τοπικά σχέδια με δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν τα σκουπίδια στη Φυλή, τι πρέπει να πει ο Δήμος Φυλής? Ωραία, να κάνει το Δήμος Φυλής ένα τοπικό σχέδιο και να πει: εγώ θα υποδέχομαι μόνο τα δικά μου σκουπίδια. Και να δούμε τότε αν το τοπικό σχέδιο βοηθάει ή δεν βοηθάει να κλείσει. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε, να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να αναλάβουν αυτοί που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι οποίες είναι διαχρονικές, αλλά δεν είναι μόνο πολιτικές. Γιατί εδώ είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Αν οι ευθύνες ήταν μόνο πολιτικές, δεν έτρεχε τίποτα. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι στο οποίο μαθημένοι είμαστε στην Ελλάδα. Όμως εδώ έχουμε ευθύνες για το θέμα της υγείας των ανθρώπων. Έχουμε ευθύνες για το θέμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ζωής ενός 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουμε ευθύνες για την οικονομική απαξίωση του Δήμου. Έχουμε ευθύνες για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτές οι ευθύνες είναι βαρύτατες. Και όσοι έχουν θέσει ευθύνες στις κυβερνήσεις, στις περιφέρειες και σε όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους, πρέπει να απολογηθούν για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα και να το βάλω ως εξής. Γιατί κατάφεραν στη χειρή για να το κάνουμε και εμείς εδώ το ξεκινάμε τώρα? Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, για να κλείσει ο χώρος ταφής, απαιτείται πριν απ' όλα να έχουμε να αναπτυχθούν εναλλακτικές θέσεις για την διαχείριση των ασφαλισμών. Ταυτόχρονα, σε κανέναν από εμάς δεν είναι επαρκές να κλείσει ο χώρος. Δεν θέλουμε απλώς να κλείσει ο χώρος και να μείνουμε με την υγεία ανοιχτή για άλλα 50 χρόνια.
θέλουμε να κλείσει, να ξανασχεδιαστεί, να αναβαθμιστεί και να μας δώσει πίσω η πολιτεία ένα μέρος από το κοινωνικό, οικονομικό και υγειονομικό κόστος που πληρώνουμε τόσα χρόνια. Θέλουμε ο χώρος από ανοιχτή πληγή να γίνει τόπος προσέγγισης ανθρώπων, επενδυτών ενδεχομένως, τόπος αναψυχής. Θέλουμε από το νεκροταφείο σκουπιδιών να γίνει τόπος αναγέννησης του Δήμου. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει σήμερα. Το πιο θεμελιώδες χαρακτηριστικό της είναι να οραματιστούμε, να προβληματιστούμε και να αρχίσουμε να παλεύουμε για να αλλάξει ο χαρακτήρας, ξέροντας ότι αυτό, όπως είπατε και συνάδελφοι, από το Τελ Αβίβ, δεν θα γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Θα πάρει χρόνια, αλλά επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Πρέπει να ξεκινήσει τώρα, διότι ούτως ή άλλως, όπως είπε ο Δήμαρχος, ο χώρος θα κλείσει σε 1,5 χρόνο, σε 2, σε 1, εξαρτάται. Πρέπει να ξεκινήσει τώρα και να την παρακολουθούμε συστηματικά για την επόμενη δεκαετία, μέχρι να καταφέρουμε να απαλλαγούμε από το άγχος. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει γιατί πριν απ' όλα είναι θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι θέμα καθημερινής ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.